Βρισκόμαστε σε μια πολύ όμορφη περιοχή του νησιού μας, σε μια περιοχή η οποία σφίζει από πράσινο, από ζωή, καλέσθητα σπίτια, όμορφους κήπους, πολλά ζώα, γιατί η κτηνοτροφία στην περιοχή αυτή είναι ιδιαίτερα αναπτυγμένη. Είμαστε στο Φλαμπού, στην περιοχή των Τεμενίων. Δυστυχώς όμως η εικόνα αυτή δεν θα έχει συνέχεια, καθώς η εικόνα που θα δείτε τώρα είναι πραγματικά πολύ αποκρουστική και σας προτρέπω, αν αυτή τη στιγμή υπάρχουν μικρά παιδιά στην εικόνα, να τα απομακρύνετε, διότι ήρθαμε να καταγράψουμε ένα συγκλονιστικό συμβάν, ένα συμβάν που μας έχει συγκλονίσει και εμάς τους ίδιους, καθώς εχθές το βράδυ σε αυτήν την περιοχή και σε ένα σπίτι περιφραγμένο με προσεγμένο το χώρο που βρίσκονταν εγώ πρόβατα, υπήρξε για ακόμα μία φορά, από ό,τι τελικά πληροφορούμεθα, επιδρομή από άγρια σκυλιά, σκυλιά τα οποία από ό,τι μπορούσαμε να ανοιχνεύσουμε μέχρι αυτή τη στιγμή ανήκουν κάποιου, έχουν ιδιοκτήτη, απλά είναι σκυλιά παραμελημένα από τους ιδιοκτήτες, τα οποία κάθε βράδυ κάνουν επιδρομές σε αυτή την περιοχή. Έχει καταγράψει 4-5 κρούσματα, είτε σε επιθέσεις για κατσίκια, είτε σε επιθέσεις για κουνέλια. Δυστυχώς αυτό το φαινόμενο τίνει να γίνει μάστιγα για την περιοχή και για τους κτηνοτρόφους και για τους ανθρώπους που θέλουν να έχουν κάποια ζώα για να έχουν το φρέσκο τους το γάλα, το φρέσκο τους το γιαούρτι στο σπίτι τους. Δυστυχώς οι φορείς δηλώνουν όλοι αναρμόδιοι να κάνουν το αυτονόητο, δηλαδή να βοηθήσουν τους ανθρώπους αυτούς. Εμείς όμως έχουμε υποχρέωση να καταγράψουμε αυτήν την εικόνα. Το ξαναλέω, αν αυτή τη στιγμή υπάρχουν παιδιά, θα ήθελα να τα απομακρύνετε, διότι η εικόνα που θα δείτε είναι, αν μη τι άλλο, συγκλονιστική. Εχθές λοιπόν το βράδυ, εδώ στην περιοχή του Φλαμπού, τουλάχιστον 10 εγωπρόβατα βρήκαν φρικτό θάνατο από επίθεση σκύλων οι οποίοι διψάνε για αίμα, σκύλοι οι οποίοι είναι επικίνδυνοι και για την δημόσια υγεία. Ανεξέλεκτα λοιπόν σκυλιά ήρθαν εδώ και κατασπάραξαν, όπως μπορείτε να δείτε, είναι πραγματικά συγκλονιστική αυτή η εικόνα, κοιτάξτε εδώ, κατασπάραξαν εγωπρόβατα τα οποία ήταν φυλαγμένα μέσα στο χώρο, ήταν σε ιδιόκτητο χώρο και μάλιστα από ό,τι μπορείτε να δείτε τα περισσότερα από αυτά ήταν και έγκυο. Εγκυμονούσανε, είναι τουλάχιστον 10. 15 είναι. 15 είναι, το οποίο χαροπαλεύουν κι άλλα ακόμα. Λοιπόν, τώρα έχουμε κοντά μας τον άνθρωπο τον οποίο χτύπησε, θα έλεγα, αυτό το κακό την πόρτα του, και είναι ένας άνθρωπος τον οποίο γνωρίζουμε όλοι. Ένας άριστος οικογενειάρχης που αγαπάει πάνω απ' όλα τα ζώα, αγαπάει αυτό που κάνει. Και η είδηση που μου ήρθε εμένα χτες, κύριε Νταλαρή, ήταν ότι εσείς περάσατε μια πολύ δύσκολη νύχτα, διότι για σας αυτά τα ζώα ήταν κάτι περισσότερο από εγωπρόβατα. Τα είχατε από ό,τι όλοι μου λένε σαν παιδιά σας, και αν μη τι άλλο, μπορώ να καταλάβω πώς αισθάνεσαι αυτή τη στιγμή. Ναι. Εγώ έχω φέρει τις κατσίκες, είναι και ορισμένες είναι ράτσες από την Πάτμο και είναι κάποια αίματα που είναι καθαρά. Και του πεθερού μου κάνανε πρώτα την αρχή στα πρόβατα, του χαλάσανε και εκείνου δύο. Δεν είναι μόνο τα δικά μου, και εκείνου δύο τα πρόβατα. Μάλιστα. Τα χαλάσανε. Μάλιστα. Τι να πω τώρα, αυτά είναι τα χάλια που δεν μπορούμε να μαζέψουμε. Ωραία. Μου χαλάσαν το καλοκαίρι τα κουνέλια, μου χαλάσαν τις πουλάδες. Άρα δηλαδή, δεν είναι πρώτη φορά επιτίθενται. Πείτε μας δύο λόγια, πείτε μας πώς έγινε το συμβάν για να καταλάβει ο κόσμος τι συνέβη και εδώ. Το συμβάν ήταν, εμείς το πήραμε 5 ώρα το πρωί. Με πήραν τηλέφωνο ο κουνιάδος μου, μου λέει κάποιες κατσίκες φωνάζουν εδώ πέρα. Το οποίο τον είχαν ενημερώσει κάτι, δεν ξέρω, κάποιος γείτονας, ότι κάτι χτυπάνε εκεί πέρα, τα κατσίκια φωνάζουν. Μετά ξυπνήσαμε το πρωί, τι να δω. Άκουγα φωνές από εδώ τις κατσίκες, αυτές ήταν παραλυμένες, ξεχυσμένες οι κατσίκες. Πήγαινα μες στη μάντρα από εδώ, από εκεί να τα μαζέψω. Βλέπω μετά δύο σκυλιά πάνω σε μια κατσίκα, τα οποία ήταν έτοιμα να μου αρμίξουν και εμένα. Βέβαια. Το ένα ήταν ένα κόλλεϊ, η μία μου ήταν, γιατί ήταν 4.30-5 ώρα το πρωί. Και ένας λύκος. Πάλι γι' αυτός η μία μου. Τώρα τον είδε και κάποια γειτόνισσα, κατά τις 12 η ώρα, είπε σε Δέσποινα. Ναι. Τον είδε, το οποίο δεν προλάβαινε, δεν ήταν στη μάντρα, ήταν έξω από το δρόμο. Μπορεί να ήταν γι' αυτός. Αλλά δεν είναι πρώτη φορά. Έχουν χαλάσει και σε άλλα κοπάδια των παιδιών που είναι επίσημοι βοσκοί δηλαδή. Εγώ τα έχω, στο σπίτι μου τα έχω 20, δεν έχω ούτε βοσκοτόπια να τα έχω εγώ, είναι μέσα περιφραγμένα. Ακριβώς, μπορούμε να δούμε και το χώρο, γιατί είναι και περιφραγμένος ο χώρος και είναι μέσα στο σπίτι σας. Δεν ήταν κάπου έξω να πεις ότι τα έχεις παραμελήσει, τα έχεις αφήσει. Να τα βάλω μέσα στο σπίτι μου όλα για να τα φυλάξω, δεν είναι μία, δεν είναι δύο, δεν ήταν δύο κεφάλια, είναι 15 κεφάλια. Όσο το κοπαδί είχα, φύγαν όλα.
Μάλιστα. Τώρα για πείτε μας, πήγατε κάπου, απευθυνθήκατε και κάνετε κάποιες κινήσεις. Πήγα και στην αστυνομία, αστυνομικό τμήμα της Λέρου. Τώρα τι να κάνουν, για αυτή σου λέει πρέπει να τους πιάσουμε ή να ειδοποιήσουμε τη νύχτα. Δεν μπορώ να κάθομαι εγώ τη νύχτα. Ή ο δήμαρχος πάλι κι αυτός έχει κάποια ομάδα το οποίο λέει ειδοποίησε μας μόλις δεις τα σκυλιά. Πού να τα ειδοποιήσω τώρα. Εγώ τη νύχτα τώρα, χτες το βράδυ πάλι κάθισα επιφύλαξη να δω. Μήπως έρθουν πάλι και μου χαλάσουν οι κότες και κουνέλια. Μάλιστα. Τώρα καταλαβαίνω, εγώ μπορώ να φανταστώ και ειλικρινά δεν θα ήθελε να είναι κανείς στη θέση σας την ώρα που βγήκατε έξω και αντικρίσατε αυτή την εικόνα. Αυτά. Δεν περιγράφεται. Μόνο ο μικρός. Όταν τα άκουες πώς βογκούσανε, πώς φωνάζανε. Όλη η γειτονιά είχε από το σπόνο στα κατσίκια φωνάζανε. Ένας χαμός γινόταν εδώ πέρα να φωνάζει το ένα από τη μία, το άλλο από την άλλη. Μάλιστα. Τώρα καταλαβαίνω ότι αυτή η περιοχή από ό,τι μου λέτε δεν είναι η πρώτη φορά που έχει δεχτεί τέτοια επιδείξει. Και εσάς. Και εσάς. Τα πρόβατα τώρα αναγκαστούμε να τα πουλήσουμε. Μάλιστα. Και, και κάποιος δεν μπορεί να δει αυτά τα σκυλιά, γιατί εμένα στο ξαναλέω, πληροφορίες μου λένε ότι είναι σκυλιά που ανήκουν σε κάποιους. Δεν είναι άγρια σκυλιά του δρόμου. Όχι, είναι ανεπιτήρητα. Αυτά δεν τα βαστάνε, δεν τα έχουν επιφυλαξεί να τα δέσουν τα σκυλιά τους. Όπως έχω εγώ και κυνηγό σκυλιά, τα έχω τσιπαρισμένα, τα έχω εμβολιασμένα λύσας. Αυτά τώρα όλα είναι που γυρνάνε, σίγουρα είναι. Πρέπει οι σύλλογοι, οι οικολόγοι, όλοι αυτοί που προστατεύουν αυτά τα ζώα. Όπως προστατεύω και εγώ τα δικά μου, δηλαδή να τα φυλάξω να μην έχει αυτά, να μαζέψουν, να κάνουν μια κίνηση αρχές. Αν επιτρέπετε, περισσότερο πρέπει να το φυλάξουν σε αυτούς που ανήκουν. Διότι αυτοί, αν ξέρετε, αν τους βρουν. Δεν μπορώ να πω εγώ τώρα, αν το βρουν σε ποιο ανήκει, έχουν ποινικές ευθύνες για όλο αυτό που συνέβηκε. Και μπορείτε να κινηθείτε δικαστικά. Έχει πάρα πολλά σκυλιά που γυρνάνε ανεξέλεκτα μέσα στις αυλές τους. Αυτά τη νύχτα μπορεί να γυρνάνε. Δεν μπορώ να πιάσω στο σπίτι του κάθε μιανού να του πω, ξέρει, το σκυλί σου ήρθε. Πρέπει να το κυνηγήσω. Τη νύχτα, εγώ τι θα κάνω. Ναι, αεροπλάνο φυλάτε, να το πιάσω το χιλί. Όχι, θα φυλάτε καρτέρι κάθε βράδυ, μήπως περάσει. Δεν είναι δουλειά αυτή όμως. Μάλιστα. Τώρα, εδώ στην περιοχή έχουμε και άλλα τέτοιες επιθέσεις. Υπάρχουν και άλλες επιθέσεις. Γίνανε πριν 1,5 μήνα, χαλάσανε σε παιδιά δίπλα εδώ. Μάλιστα. Στο 500 μέτρα χαλάσανε από. Από βοσκούς δηλαδή. Χαλάσανε πολλά. Γιάννη, του συμφωνιού του. Ωραία. Μαζί είχαμε και τα δικά μας. Δηλαδή και μας χαλάσανε και μας. Του χαλάσανε 6-7, του παρικάρι 8 ήταν. Πώς και καταλαβαίνω να. Εσείς ξέρω πολύ καλά ότι. Ούτε μήνας, τα έχετε ούτε. Και σαν παιδιά σας αυτά τα ζώα. Το ξέρω εδώ πώς μεγαλώνουν. Φαντάζομαι το σοκ που έχετε πάθει τώρα. Μπράβο. Σου λέω, ήταν. Μόνο να τα βλέπεις χτες το πρωί τι γινόταν εδώ πέρα, οι φωνές τους, πώς αυτό να είναι. Πάντως εγώ αυτό που σίγουρα εμείς θα κάνουμε, πέρα από να δημοσιοποιήσουμε αυτή την εικόνα που είναι αμήντι άλλο συγκλονιστική και τα λέει όλα, είναι να απευθυνθούμε και στην εισαγγελία να δούμε εγώ τι μπορούμε να ότι κάνουμε. Δεν θα κάνουμε πάλι τίποτα. Εάν δεν κινηθούν όλες τις αρχές, σύλλογοι, όλοι αυτοί εδώ πέρα, ο κτηνίατρος μου, όλοι που τα βλέπανε, δηλαδή σου λέει τι να κάνουμε. Δεν είναι εδώ πέρα. Αυτά μόνο. Είναι ναι, ξέρω, έχετε κι άλλα μέσα. Είπα να μην τα βγάλουμε τώρα όλα, είναι μέσα τουλάχιστον 10-12. Τι να πω τώρα, τι είναι. Και έχουν κι άλλα που είναι έτοιμα, δηλαδή είναι σε. Όλα. Χαροπαλεύουν, δεν είναι. Ξεκληρίστηκε εντελώς. Δηλαδή είχε ένα κοπάδι αυτό, ξεκληρίστηκε ούτε ένα δεν έμεινε. Τίποτα. Τώρα να ευχηθούμε να είναι αυτή η τελευταία φορά. Θα είναι ουτοπία. Όσο αυτά τα σκυλιά κυκλοφορούν αδέσποτα και όσο οι υπεύθυνοι, οι ανεύθυνοι που έπρεπε να τα είχαν στα σπίτια του, τα έχουν και πηγαίνουν από εδώ και από εκεί, η λύση δεν θα βρουν. Αυτό δεν είναι μόνο. Για τελευταία φορά, γιατί γίνεται για 2 χρόνια αυτή η δουλειά. Μάλιστα. Οι 2 χρόνια έχουν βοσκή που. Παθαίνουν πολλές ζημιές, οι οποίοι εντάξει έχουν πολλά κεφάλια. Πάλι ζημιά για αυτόν τον άνθρωπο, εντάξει λέει θα τους φύγει 5-6 κεφάλια, 10. Αλλά τώρα εκείνοι μπορεί να πληρωθούν κιόλας. Εγώ εντάξει, γιατί τα είχα, δεν τα είχα ασφαλισμένα εγώ. Μα έτσι κι αλλιώς από ό,τι ξέρω, τι τάξεις δεν τάξεις, πλέον αυτό που παίρνεις από την πολιτεία είναι μια μικρή κοροϊδία. Ναι, δεν είναι. Αν είναι να πάρεις 200 ευρώ και δίνεις τα 170 αριστερά και δεξιά και σε υποχρεώσεις, δεν είναι ανάγκη να πληρώνεις. Εντάξει, δεν το συζητάμε τώρα. Αυτό είναι ένα θέμα όμως που μπορούμε να το συζητήσουμε και να το δούμε, γιατί έτσι δεν βοηθάμε την κτηνοτροφία. Και σίγουρα εγώ θα κάνω μια έκκληση και στη Δημοτική Αρχή και στην αστυνομία να κοιτάξει το θέμα λίγο πιο ζεστά, διότι το ξαναλέω, σήμερα ήταν αυτά τα πρόβατα. Αν υπήρχε εκείνη την ώρα κάποιο μικρό παιδί, κάποιο να βγει, ήταν σίγουρο ότι και αυτά για αυτοάμυνα θα επιτεθόταν και σε ανθρώπους. Ναι, έτσι ακριβώς. Τώρα αυτή, τα σκυλιά αυτά είναι επικίνδυνα, σου λέω, διότι. Έχουν γευτεί το αίμα, Πρέπει να φάνε κάτι τώρα αυτά. Ή πεινάνε, δεν τα ταΐζουν οι άνθρωποι που τα έχουν. Δεν ξέρω, για ναι, γιατί βλέπω, δεν ήταν μια ομάδα. Δηλαδή, όπως βλέπεις, ήταν το ντοκιμαντέρ που. Ακριβώς. Και εδώ πέρα μου κάνει εντύπωση αυτό που είδαμε, ότι τα έχουν φάει. Ταξιχή. Ναι, δεν είναι ότι αυτό που λένε. Πρώτα τα πνίγουν, τα πιάνουν, γιατί όλα είναι δαγκασμένα στο λαιμό. Όλα στο λαιμό, ναι. Και μετά τα απλά ναι, αρχίζουν και τα τρώνε. Είναι ναι. Άρα λοιπόν είναι και πεινασμένα αυτά. Και πεινασμένα, αλλά δεν πάβει τώρα να θα έχουν κάποια λύση αυτά. Δεν είναι, για να τρώνε σαρκοφάγα, έτσι. Έτσι, έτσι. Λοιπόν, οι εικόνες είναι, φίλες και φίλοι, σοκαριστικές. Είναι μια εικόνα που ειλικρινά δεν θέλαμε να δούμε.
Αυτό που μπορώ όμως να πω και αυτό που εμείς ευχόμεθα είναι ότι να γίνει αργά ή γρήγορα κάτι, να μην υπάρχει άλλη τέτοια εικόνα που θα συναντήσουμε στο νησί μας. Εγώ καταλαβαίνω, κύριε Νταλαρή, και τη δική σας ψυχική οδύνη και της οικογένειάς σας. Εμείς το μόνο μπορούμε να πούμε είναι να είστε δυνατός να ξαναφτιάξετε αυτό το κοπάδι που είχατε, γιατί ξέρω ότι το αγαπάτε αυτό που κάνετε. Για σας ήταν κάτι περισσότερο από ζώα που έδιναν. Δεν είναι αυτό. Το γιοταχίτο το έχει κάνει φορτηγάκι. Δεν είναι. Ότι είμαστε εντάξει. Εγώ οικοδόμος είμαι, δεν έχω. Είναι μια δεύτερη ασχολία αυτό το πράγμα. Μου αρέσανε, δεν έχω. Μάλιστα. Ούτε να βγάλω κάποια χρήματα δηλαδή, από αυτά τα πράγματα δεν έχω. Είπα, αυτό απλά και μόνο είναι από αγάπη το κάνεις. Ναι. Δεν... Ούτε πουλούσε είναι τίποτα. Έχει για το σπίτι του. Έχει και ένα πολύ όμορφο σπίτι, σε μια πολύ όμορφη οικογένεια. Εγώ να σας πω να είστε δυνατοί. Θα το ξεπεράσετε αυτό. Εμείς θα δημοσιοποιήσουμε όσο οφείλουμε και σας ευχαριστώ για την. Μας φωνάξετε εδώ πέρα. Θα δημοσιοποιήσουμε την κατάσταση αυτή και ελπίζω οι υπεύθυνοι, έστω και αργά, έστω και με καθυστέρηση, να πράξουν τα δέοντα. Διότι το ξαναλέω, είναι ένα φαινόμενο το οποίο δεν τιμάει το νησί μας, δεν τιμάει την κοινωνία μας και αν μη τι άλλο, σκορπίζει και τον τρόμο και τον φόβο σε όλους τους ανθρώπους εδώ που έχουν επενδύσει και αγαπάνε τα ζώα. Και πολλά από αυτά μην ξεχνάμε ότι για κάποιους είναι και τρόπος για να ζήσουν και να μεγαλώσουν τα παιδιά τους. Εντάξει, είμαστε σε αγροτική περιοχή, δεν έχουμε, έχουμε κάποια αγροτεμάχια εδώ πέρα τα οποία μπορούμε να τα καλλιεργούμε για να έχουμε κάποια. Μάλιστα. Τώρα, αν βρίσκονται κάθε τόσο τα αυτάκια να μας τα τρώνε αυτά τα πράγματα, δεν είναι. Να πάει κανείς μήνυση πάλι. Πιο πολλά είναι τα 150 ευρώ που θέλεις για παράβολα και να κάνεις για να ξεκινήσεις κάποια δικάσιμη και να πάει υπέρα γνώση του η αυτή. Έτσι, τι να βγάλεις, μέσα στιάκρια από αυτά τα πράγματα. Μακάρι να βρεθούν. Εγώ κλείνοντας να πω ότι γνωρίζω ότι μερικοί άνθρωποι ίσως να έχουν δει και κάτι, ίσως να γνωρίζουν και ποια νου είναι τα σκυλιά. Εμείς θα ξεακολουθήσουμε να κάνουμε μια έρευνα για το θέμα δεν αυτό. Γίνεται, διότι σε άλλο νησί που είναι... δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν έχουμε. Ναι, η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια δεν έχουμε καταγράψει στα νησιά μας τέτοιες εικόνες. Πάνε πολλά χρόνια πάλι στη Λέρο που είχαμε δει τέτοιες εικόνες από φαγωμένα ζώα. Δυστυχώς αναγκαστήκαμε να καταγράψουμε αυτή την εικόνα και το ξαναλέμε, σκοπός μας είναι να αφυπνίσουμε τις αρχές και να πράξουν τα δέοντα, να πράξουν αυτό που οφείλουν να κάνουν για να προστατέψουν τους ανθρώπους, τους κτηνοτρόφους και όλους όσους αγαπάνε και έχουν στα σπίτια τους. Το ξαναλέω ακόμη μια φορά, ήταν περιφραγμένο, το βλέπετε. Εδώ είναι το σπίτι του κυρίου Νταλαρή, αυτή είναι η είσοδος. Τα ζώα του ήταν ακριβώς σε αυτή την περιοχή και πιο πάνω, φυλαγμένα, δεν πείραζαν κανέναν, δυστυχώς όμως. Το ξαναλέω, κάποιοι που δεν προσέχουν τα ζώα τους, έχουμε αυτό το αποτέλεσμα. Και δεν είναι ότι έχουν ξεκινήσει, χαλάνε τόσα πολλά κατσίκια, δεν είναι ότι χαλάνε κουνέλια, κότες. Δηλαδή τώρα σιγά σιγά θα ξεκινήσουν να χαλάνε και πιο κοντρά ζώα. Έτσι, όταν θα ψάξουν το αίμα πλέον το έχω συνηθίσει, θα ψάξουν. Θα χαλάνε τώρα συνέχεια. Δεν είναι... Κύριε Νταλαρή, κουράγιο, λυπάμαι πολύ. Κουράγιο, εντάξει, εμείς να είμαστε καλά, δεν είναι αυτά. Ωραία. Ωραία, αλλά το ξαναλέμε. Για να είμαστε καλά πρέπει να έχουμε και ψυχική ειρήνη. Και όταν βλέπει αυτό. Τα κακόμερα αυτά τα ζώα τώρα αυτά, και πολλά που είναι και έγκυος, και έγκυος. Όλα είναι, όλα είναι έγκυος. Θα γεννούσαν. Δύο μικρά ήταν μόνο τα νέα. Μάλιστα. Αλλά όλα ήταν έγκυος, όλα. Και είναι από τα, αυτά που έχουμε τώρα εδώ, ούτε τα μισά δεν είναι έξω. Μάλιστα. Αλλά είναι μέσα στον ναι. κάδο. Εντάξει, τώρα αυτή είναι ενδεικτική εικόνα, τι να δείξουμε. Άλλα 10 να δείξουμε, άλλα 20 είναι γεγονός ότι είναι 15 αυτή τη στιγμή. 15 κεφάλια ακριβώς. Κεφάλια που χαθήκανε. Ας ελπίσουμε να είναι τελευταία φορά. Ό,τι είχε, πήγαν όλα. Ό,τι είχε. Δεν έμεινε κανένα.